Και πάλι, εδώ είμαστε και πάλι για να μιλήσουμε πρώτον για την αδιαβατική μεταβολή. Κάποια πραγματάκια μας έχουν μείνει ακόμα ψηλά, αλλά ακόμα και για να κάνουμε κάποιες ασκήσεις πιο προχωρημένες από τον πρώτο θερμοδυναμικό που κάναμε πριν, με έργα, ενέργειες, θερμότητες, ειδικές θερμότητες κτλ. Λοιπόν, είναι φοβερό το μάθημα και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα της αδιαβατικής μεταβολής. Στην αδιαβατική μεταβολή, λοιπόν, που λέτε, παιδιά μου, είδαμε ότι όπως είναι οι ισόθερμες, αν αυτές είναι δύο ισόθερμες, λοιπόν, που λέτε, η αδιαβατική είναι πιο απότομη από αυτές, λοιπόν. Πάει πιο απότομα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, αφού πάει πιο απότομα. Γιατί πάει όμως πιο απότομα, γιατί είναι πιο απότομη αυτή. V1, V2. Και εδώ έχουμε τις πιέσεις μας P1, P2. Λοιπόν, αυτή είναι πιο απότομη για τους εξής λόγους. Καταρχάς, να θυμηθούμε ποιος, αφού είναι εκτόνωση, το έργο τι πρόσημο θα έχει αφού είναι εκτόνωση. Το έργο θα είναι θετικό. Δηλαδή, το W θα είναι θετικό. Επιπλέον, ο πρώτος θερμοδυναμικός που μας έλεγε για την αδιαβατική, μας έλεγε το ΔΕΛΤΑΟΥ είναι μείον W. Άρα, αφού το W είναι θετικό και το ΔΕΛΤΑΟΥ είναι μείον W, συμπέρασμα, το ΔΕΛΤΑΟΥ θα είναι αρνητικό, λοιπόν, παιδάκια μου. Ναι, αλλά το ΔΕΛΤΑΟΥ ξέρετε πόσο είναι. Είναι 3 δεύτερα νιερ ή μάλλον N σε V, καλύτερα να πούμε, N σε V ΔΕΛΤΑ T, θα είναι, λοιπόν, αρνητικό. Αφού αυτή είναι θετική, το ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ θα είναι αρνητικό. Συνεπάγεται, λοιπόν, παιδιά μου, το ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ είναι αρνητικό. Άρα η θερμοκρασία τι κάνει, μειώνεται. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε να πέφτει από υψηλότερη θερμοκρασία σε χαμηλότερη. Αυτό είναι σως. Καθηγητές σας στα σχολεία τους αρέσει πολύ. Προσέξτε, είναι σως. Τώρα, λοιπόν, που λέτε, παιδάκια μου, θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα δούμε κάποιες ασκησούλες. Μάλιστα, η μία ασκησούλα που θα δούμε θα είναι η 2.26 του σχολικού σας βιβλίου, η οποία μας λέει να συγκρίνουμε μία ισόθερμη και μία αδιαβατική, η οποία ξεκινούν. Η 2.26, λοιπόν, λέει να συγκρίνουμε μία ισόθερμη αδιαβατική, η οποία ξεκινούν από το φυσικά και θα είναι έτσι, ενώ η αδιαβατική δεν θα είναι πιο απότομη, θα πάει πιο κάτω. Και τι να συγκρίνουμε, λέει. Μας λέει να συγκρίνουμε, λοιπόν, το έργο. Εύκολο. Γιατί το έργο, όπως βλέπετε, σε αυτήν, στην ισόθερμη, είναι πιο μεγάλο από ότι, το εμβαδό δηλαδή, από ότι στην αδιαβατική. Έτσι, λοιπόν, συμπέρασμα, αν αυτή είναι η 1 και αυτή είναι η 2, το W1 είναι μεγαλύτερο από το W2. Δεν μου λέτε κάτι, ρε παιδιά. Αν τι θα συνέβαινε αν αυτές δεν είναι όπως μας λέει η άσκηση, αλλά ήταν ανάποδα, ήταν συμπίεση. Τι θα συνέβαινε, λοιπόν, αν στην αντίθετη περίπτωση είχαμε εμείς, παιδιά μου, μία συμπίεση. Τι θα γινόταν τότε. Από έναν όγκο V1 σε έναν όγκο V2. Και συγκεκριμένα ξεκινάνε και δύο από το ίδιο σημείο. Η αδιαβατική θα ήταν πιο απότομη και η ισόθερμη λιγότερο απότομη. Έτσι, λοιπόν, τότε, όπως βλέπετε, η 1, η αδιαβατική, θα έχει μεγαλύτερο έργο από τη 2, πράγμα το οποίο θα είναι ανάποδο, δηλαδή, από αυτό που είδαμε πριν. Θα πάμε να δούμε τώρα, παιδιά μου, την άσκηση από το σχολικό σας βιβλίο. Θα πάμε να κάνουμε, λοιπόν, μια εύκολη άσκηση. Καταρχάς, να πάμε να κάνουμε την άσκηση 2.49, η οποία είναι μια πάρα πολύ εύκολη ασκησούλα, έτσι για να ζεσταθούμε λίγο, και μας λέει το εξής. Η 2.49 πάνω στις ειδικές θερμότητες, λοιπόν. Μας λέει ότι ένα αέριο, λέει, θερμαίνεται με σταθερή πίεση P ίσον 10 εις την 5 νιούτον ανά μέτρο τετραγωνικό, ώστε ο όγκος του από V1 ίσον 0,005 μέτρα κυβικά να γίνει V2 ίσον 0,007 μέτρα κυβικά. Αν σας δώσω, λέει, ακόμα ότι το σεβ είναι 3 δεύτερα R, και αν σας δώσω και το R, τότε, λέει, να μου βρείτε πόση θερμότητα χρειάζεται αυτό εδώ
το αέριο για να κάνει αυτή τη μεταβολή. Qp λοιπόν ίσον πόσο, γιατί η πίεση σημαίνει σταθερή. Ίσον σταθερή. Εντάξει. Λοιπόν, ένα αέριο λοιπόν αυξάνει τον όγκο του από β1 σε β2 με σταθερή πίεση τόση και αυτή είναι η γραμμοριακή δική θερμότητα με σταθερό όγκο. Μας ρωτάει λοιπόν πόση θερμότητα πρέπει να προσφέρουμε σε αυτό το αέριο. Εδώ κάνουμε τι θα πούμε τώρα. Θα πούμε τα εξής. Μα το QP είναι πόσο? Είναι N, είναι delta U συν W. Είναι όμως και N σε P delta U. Εντάξει. Το N το έχουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν το έχουμε το N και δεν έχουμε και τη θερμοκρασία. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Και επίσης δεν έχουμε και το ΣΕΠΕ. Τι θα κάνουμε εδώ, ρε παιδί μου? Δεν έχουμε ούτε το N, ούτε το ΔΕΛΤΑ T, ούτε το ΣΕΠΕ. Τι θα κάνουμε? Αλλά αντάλλον μας δίνει εδώ ο μάγκας. Θα κάνουμε τα εξής. Καταρχάς το γινόμενο N ΔΕΛΤΑ T κάτι μου λέει. Και μάλιστα αν το ΣΕΠΕ το υπολογίσω πρώτα και θα πω. Το ΣΕΠΕ δεν είναι όσο είναι το ΣΕΒΕ συν R. Άρα δεν θα είναι λοιπόν 3 δεύτερα R συν R. Άρα δεν θα είναι 5 δεύτερα R. Από τη σχέση 1 και τη σχέση 2 λοιπόν, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η θερμότητα. Η θερμότητα λοιπόν από τη σχέση 1 και την 2 διαμορφώνεται ως εξής. QP ίσον πόσο? N επί το 5 δεύτερα R επί δέλτα ταφ. Δηλαδή γίνεται, παιδάκια μου, 5 δεύτερα νι R δέλτα ταφ. Όμως, το νιερ δέλτα τ, τι σας λέει ρε παιδιά? Αν ήταν νιερ τ δεν θα ήταν πβ. Το νιερ δέλτα τ, εφόσον η πίεση σημαίνει σταθερή, είναι π δέλτα β. Άρα λοιπόν αυτό πάει και γράφεται 5 δεύτερα π δέλτα β. Να πως γράφεται. Τώρα μήπως τα έχουμε? Ναι, τώρα τα έχουμε ρε παιδί μου. Το π το έχουμε, το δέλτα β το έχουμε. Πάμε λοιπόν και αντικαθιστούμε και έχουμε τα εξής. Το π μας που είναι 10 στην 5 επί 10 στην 5 επί το δέλτα β μας που είναι V2 μείον V1, 0,07 μείον 0,05 μας κάνει 0,002. Έτσι λοιπόν κάνουμε αυτήν εδώ τώρα την πραξούλα μας. Κάνουμε και καμιά απλοποιησούλα. Το 2 με αυτόν δεν κάνει 0,001. Άρα λοιπόν τι μας δίνει εδώ πέρα? Μας κάνει τα εξής. 5 επί 10 στην 5 επί αυτός που είναι 10 στην πλην 3, γιατί είναι ένα χιλιοστό. Άρα μας κάνει λοιπόν 5 επί 10 στην ποια δύναμη? 5 μείον 3, 2. Αυτό που ζητάμε είναι θερμότητα, είναι τζάουλ. Δηλαδή βγαίνει 500 τζάουλ, παιδάκια μου.